Ο 35χρονος Πακιστανός καταδικασμένος σε 3 εισόδια για ανθρωποκτονίες κατά συρροή και ο 34χρονος Αλβανός καταδικασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών μετά τις απολογίες του σήμερα ενώπιον του αυτόφορου μονομελούς πλημελιού δικείου για την απίστευτη αποδρασή τους από τα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου επέστρεψαν στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1 στην Αγιά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους δύο κατηγορουμένους, επιβάλλοντάς τους ποινή φυλάκισης ενός έτους χωρίς αναστολή. Για την κατηγορία της απόπειρας πρόκλησης απλής σωματικής βλάβης κατά των αστυνομικών την ώρα της σύλληψής τους, κρίθηκαν αθώοι λόγω αμφιβολιών. Οι δύο κατηγορούμενοι ήταν ανάμεσα στους 5 που τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας απέδρασαν με χαρακτηριστική άνεση από τα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου Χανίων, όπου είχαν μεταφερθεί το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, σπάζοντας τα κάγκελα από παραθυράκι τουαλέτας. Οι τρεις πρώτοι, υπηκόοι Αλβανίας, καταδικασμένοι για ανθρωποκτονία, εγκληματική οργάνωση, θανατηφόρα ληστεία και ναρκωτικά, εντοπίστηκαν μία ημέρα μετά στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου και συνελήφθησαν. Ο 35χρονος Πακιστανός και ο 34χρονος Αλβανός διέφευγαν της σύλληψης μέχρι το πρωί της Τετάρτης, οπότε και συνελήφθησαν σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην περιοχή του Κουμπελί. Την ίδια στιγμή, οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Χανίων και Ηρακλείου ζητούν αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για παραλαβή κρατουμένων από τα καταστήματα κράτησης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί για μια συγκεκριμένη ατυχή στιγμή να μαυρωθεί ούτε το πρόσωπο, ούτε ο επαγγελματισμός κανενός συναδέρφου. Δουλεύουμε παραπάνω από το προβλεπόμενο. Οι αστυνομικοί των Χανίων ζητούν δέσμευση της διοίκησης για συντήρηση των κρατητηρίων του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Χανίων, σύμφωνα με τις αναφορές που έχουν γίνει προπολού, ενίσχυση με αστυνομικό δυναμικό της πολύπαθης αυτής υπηρεσίας και κάλυψη των 8 κενών θέσεων της οργανικής της δύναμης, παραχώρηση κλούβας μεταφοράς κρατουμένων 28 θέσεων στο Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Χανίων. Από την πλευρά του, το Σωματείο Υπαλλήλων του Καταστήματος Κράτησης Χανίων σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι σε όλα τα καταστήματα κράτησης στην Ελλάδα υπάρχει νόμος που δεν επιτρέπει να γίνεται μεταγωγή κρατουμένων τα Σαββατοκύριακα για λόγους γραφειοκρατίας και άλλων δυσκολιών στη διαδικασία.